Τρεις ημέρες απομένουν έως την Παρασκευή που η Αγία Σοφία θα λειτουργήσει επίσημα ως τζαμί. Ο Τούρκος Πρόεδρος στείνει μια kitsch φιέστα για τους 1000 μουσουλμάνους που θα προσευχηθούν πρώτοι. Για την βεβήλωση της Αγίας Σοφιάς και την προσευχή της Παρασκευής, ο Ερντογάν επιστρατεύει μέχρι και ηλεκτρικές κουρτίνες για να κρύψει τις αγιογραφίες της Θεοτόκου, του Αρχάγγελου Γαβριήλ και τις αγιογραφίες του Σεραφείμ, ενώ ο ακροδεξιός Ντεβλέτ Μπαχτσελή έκανε την Αγία Σοφιά δαχτυλίδι. Η πολιτισμική βεβήλωση της Αγίας Σοφιάς είναι εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας. Είναι μείζον ζήτημα κατάφορης παραβίασης του διεθνούς αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου. Άρα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ο Σουλτάνος μπροστά στο πάθος του να κάνει την Αγία Σοφιά τζαμί δεν υπολογίζει τίποτα. Ούτε καν ότι θα χάσει κοντά στα 65 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τα εισιτήρια που εισέπρατε ως μουσείο. Μόνο το περσινό καλοκαίρι, τις πύλες του Συμβόλου της Ορθοδοξίας πέρασαν 3,7 εκατομμύρια τουρίστες. Ό,τι και να κάνει πάντως, η ουσία δεν αλλάζει. Από την φιέστα της ντροπής θα λείπει επιδεικτικά ο δημοφιλής δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου. Την Παρασκευή θα πάει στην Άγκυρα για να γιορτάσει την επέτειο της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης.